Θεωρείς ότι έχεις κάνει κάποια επιλογή η οποία δεν θα ήταν αυτή που θα έπρεπε να γίνει τότε, τρώντας το μυαλό σου τι έγινε στο παρελθόν? Έτσι όπως εξελίχθηκε, ναι, θεωρώ ότι η επιλογή το να πάω στον Ολυμπιακό δεν ήταν σωστή. Mm-hmm. Από ποια άποψη δεν ήταν σωστή? Γιατί δεν έπαιξα ουσιαστικά. Mm-hmm. Και όταν είσαι ένας μικρός. Εγώ, π.χ., έφυγα από τον Πανιόνιο με 100 και συμμετοχές και υπέγραψα στον Ολυμπιακό. Που π.χ. θεωρώ άλλα παιδιά στην ηλικία μου τότε δεν είχαν τόσες. Πήγα στον Ολυμπιακό, μετά την επόμενη χρονιά ξανά έμεινα δανεικός, έβαλα 15 γκολ συνολικά τη χρονιά εκείνη στον Πανιόνιο. Ξαναγύρισα να πάω στην προετοιμασία. Τότε θυμάμαι ότι είχα μια πρόταση από τη Μάλαγα, είχαν έρθει να με δουν. Και ο Ολυμπιακός δεν με άφηνε. Συζητούσαμε τότε. Οι άνθρωποι από τη Μάλαγα, θυμάμαι ότι ήθελαν να με πάρουν δανεικό με οψιόν αγοράς. Ο Ολυμπιακός το αρνήθηκε γιατί λέει ότι θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας. Τέλος πάντων έμεινα στον Ολυμπιακό, δεν έπαιξα. Έπαιξα 11-12 μάτς, δεν θυμάμαι κιόλας πόσα. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσα να έχω πάρει περισσότερες ευκαιρίες.